Το εσωτερικό έγγραφο του πρώην προγραμματιστή της Google, που ερμηνεύει την ύπαρξη λιγότερων γυναικών στον τομέα της πληροφορικής βιολογικά, έβαλε στο προσκήνιο μια προϋπάρχουσα σεξιστική αντίληψη, αλλά και ένα μεγάλο ζήτημα. Στο χώρο της τεχνολογίας, οι γυναίκες ακόμη δεν έχουν βρει τη θέση τους. Ένα startup από τη Θεσσαλονίκη επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα και δίνει τη δική του απάντηση στο επιχείρημα ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν προγραμματίστριες. Όλα ξεκίνησαν με το εμπριστικό ιδεολογικό μανιφέστο του James Damore, το οποίο κυκλοφόρησε εσωτερικά στους εργαζομένους της Google. Μέσα σε αυτό αναφέρει: «Οι ικανότητες ανδρών και γυναικών διαφέρουν εν μέρη λόγω βιολογικών αιτιών και αυτές οι διαφορές μπορούν να εξηγήσουν γιατί δεν βλέπουμε ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην τεχνολογία και στις ηγετικές θέσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι οι διαφορές των δύο φύλων υποδηλώνουν σεξισμό». Τι απαντούν όμως σε αυτήν τη θέση τα κορίτσια του Coded Like a Girl? Καταρχάς είναι πάρα πολύ προσβλητικό το να χρησιμοποιεί κάποιος έρευνες οι οποίες έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξεπεραστεί και είναι τελείως αναλυθείς, δηλαδή να βασίζει την πρόοδο των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα, στο βιολογικό κομμάτι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και καλό που το κείμενο έγινε τόσο δημόσιο, γιατί γίνεται ορατός ο αχαλήνατος σεξισμός που υπάρχει στο τεχνολογικό χώρο. Και επίσης θεωρούμε, σαν Coded Like a Girl, εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι ο υπάλληλος χρησιμοποίησε ένα μέσο εσωτερικής πληροφόρησης, που είναι το υπόμνημα, το MEMO, στην Αμερική, για να νομιμοποιήσει το παραλήρημά του. Για ακόμα μια φορά, θα τονίσουμε ότι η άποψη που παραθέτει βασίζεται στο βιολογισμό, που όπως είπα και πριν έχει ξεπεραστεί. Και επίσης εμείς θεωρούμε ότι οι λέξεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και το γεγονός ότι το κείμενο προωθεί επιβλαβή στερεότυπα δείχνει ακριβώς ότι χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να γίνει, για να πούμε ότι υπάρχει ισότητα. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος ένιωσε ασφάλεια να εκφράσει τέτοιου είδους απόψεις, χωρίς να σκεφτεί το τι θα προκαλέσει σε ανθρώπους που είναι γυναίκες ή ανήκουν σε κάποια μειονότητα, επίσης είναι πολύ προβληματικό. Τελικά απολύθηκε, αλλά δεν του πέρασε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να απολυθεί. Επιβεβαιώνει την παρουσία του μισογυνισμού και του σεξιστικού λόγου στο τεχνολογικό τομέα και ακριβώς κάνει τις δικές μας παρεμβάσεις πάρα πολύ σημαντικές και σύγχρονες, δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν τώρα.